Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Αντώνης και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτής εδώ της εκπομπής. Σε αυτά τα βίντεο θα μιλάμε μαζί και θα προσπαθήσω να λύσω τις απορίες που έχετε αναφορικά με το real estate. Το σημερινό επεισόδιο είναι ένα έκτακτο επεισόδιο το οποίο έχουμε κάνει μετά από τα πάρα πολλά ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με την εταιρεία IMS. Γι' αυτό το λόγο θα πάω στα κεντρικά τους και θα μιλήσω με τον CEO and founder κ. Κυριάκο Καμπούρη αναφορικά με τις απορίες που εσείς έχετε και δικές μου βέβαια απορίες αναφορικά με τα δάνεια. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ότι ένα μεγάλο εμπόδιο για όποιον θέλει να ξεκινήσει την καριέρα του στο real estate είναι το θέμα της δανειοδότησης. Έτσι λοιπόν, το κανάλι αυτό, σε συνεργασία με την IMS, μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες εκταμείευσης δανείων, σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε και εσείς δάνειο με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς. Και επιπλέον, αυτό είναι εντελώς δωρεάν, πράγμα που θα δούμε σε λίγο πώς γίνεται. Εσείς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε στο link της περιγραφής. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο είστε σίγουροι πως συνεργάζεστε με μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες, αλλά και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό εδώ το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό εδώ το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Αλλά φαντάζομαι αυτό το ξέρετε ήδη, έτσι. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι, έτσι ώστε να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο, δηλαδή 3 φορές τη μέρα. Όμως, επειδή σας είπα ότι θα πάω στην εταιρεία IMS, δεν θα κάτσω εδώ. Πάμε λοιπόν. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας IMS, την εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε όλο αυτόν τον καιρό. Και έχω δίπλα μου τον Κυριάκο Καμπούρη, ο οποίος είναι CEO and founder της εταιρείας αυτής. Και ήρθαμε εδώ για να απαντήσουμε τα δικά σας ερωτήματα που λαμβάνουν μέσα από το Instagram αλλά και τα άλλα social media σχετικά με όποιες απορίες μπορεί να έχετε για την εταιρεία IMS. Κυριάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε σήμερα μαζί στα γραφεία της IMS. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάποιες απορίες που έχει ο κόσμος που δεν σε ξέρει, έτσι ώστε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Αρχικά θα ήθελα να μας πεις τι κάνει η IMS, δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός της εταιρείας IMS. Αρχικά, Αντώνη, θα ήθελα να σε καλωσορίσω και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στο γραφείο μας. Κατά δεύτερον, τι είναι η IMS. Η IMS ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τη διαμεσολάβηση της χαρτικού ταμείου. Δηλαδή, είμαστε μια εταιρεία η οποία μεσολαβούμε ανάμεσα στον πελάτη και στην τράπεζα όσον αφορά την εκπαιδεύση του συνεργασιακού ταμείου. Το δάνειο χορηγείται από την τράπεζα, εμείς ουσιαστικά είμαστε ο συνεργασιακός σύμβουλος ενός καταστήματος. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα μια τράπεζα, έχουμε συνεργασία και με τις έξι τελικές τράπεζες οι οποίες συνδρεύουν στην Ελλάδα. Μεσή της πίσως, θα λέγαμε με λίγα λόγια, ότι είναι το δικό μας το επάγγελμα. Είναι πάρα πολύ γνωστό στην ευρύτερη αγορά στο εξωτερικό. Αν θα απευθυνόταν κάποιος Νορβηγός να πάρει ένα συνεργασικό δάνειο στην Νορβηγία, 90% θα πήγαινε μέσω broker και όχι μέσω ενός καταστήματος, όπως αντίστοιχα δηλαδή μας και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι ξεπέρασαν το 98% τα δάνεια τα οποία προέκυψαν από brokers. Ολλανδία, Αγγλία, Καναδά, Αυστραλία είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, ξεπερνάνε και το 60%. Στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό γιατί από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και στο επίπεδο το οποίο λειτουργούμε εμείς δεν υπάρχει αντίστοιχο στην αγορά. Οπότε εμείς ξεκινάμε με το καλημέρα να ενημερώσουμε τον πελάτη, να πούμε ακριβώς ποια είναι η διαδικασία, ποια είναι τα έξοδα μάλλον πριν ξεκινήσουμε η διαδικασία του εργαστικού δανείου, να του κάνουμε οικείο αυτό το οποίο αφορά την αγορά. Δεν έχει αγοράσει 10 κινητά με αποτέλεσμα. Θέλει να δει τα έξοδα τα οποία προκύπτουν από μία αγορά. Πληρώνει φόρο ή δικαιούται φοροαπαλλαγή. Αν δεν δικαιούται φόρο, να του διαμορφώσουμε το προφίλ για να δικαιούται φοροαπαλλαγή ενδεχομένως. Η αμοιβή του συμβολογράφου, την οποία την πληρώνει ο αγοραστής. Υποθετικό φυλακείο για να γίνει μεταβίωση γίνεται από το όνομα του πολιτή στο όνομα του αγοραστή. Μεσητική αμοιβή ενδεχομένως αν μεσολαβεί μεσίτης. Δικηγόρο αν και εφόσον εκπροσωπεί κάποιον δικηγόρο, τον εκπροσωπεί κάποιον δικηγόρο τον αγοραστή. Έξω από δανείο. Τα έξοδα μεταγραφή στο σημείο σε υποθυκοφυλακείο. Όλα αυτά να πάμε να τα συνυπολογίσουμε, να δούμε πόσο πραγματικά θα του συγχύσει σαν project, ποια είναι τα δύο κεφάλαια τα οποία είναι διαθέσιμα για αυτόν τον σκοπό και ποιο είναι το χρηματοδοτικό κενό για να πάμε να το καλύψουμε. Από εκεί πέρα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη δόση.
Η δόση είναι κάτι το οποίο θα συνεπάρχει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, όχι με βάση μόνο τα δεδομένα τα σημερινά, αλλά και τα αυριανά. Γιατί δεν κάνει το οποίο ουσιαστικά θα κάνουμε μία μείωση των υπόλοιπων εξόδων που έχουμε ουσιαστικά του γυναικού προπολογισμού για να μπορούμε να πληρώνουμε τη δόση. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη δόση την οποία θα προκαθορίσουμε. Και ξεκινάμε να το αναφέρουμε πώς λειτουργεί το σεβαστικό δάνειο, η πορεία δηλαδή, ποια είναι, από την αρχή, από την οικονομική προέγκριση μέχρι και την εκταμείευση, όπου συνοδεύουμε τον πελάτη σε όλη τη διαδικασία. Το δάνειο, όπως ανέφερα και νωρίτερα, χορηγείται από την τράπεζα. Δεν έχει καμία συναλλαγή ο πελάτης μαζί μας. Γιατί να ξέρεις, Αντώνη, ότι το μοναδικό έγγραφο το οποίο υπογράφει ο πελάτης μαζί μας είναι όσο αφορά τη συγκατάθεση για τα προσωπικά δεδομένα, γιατί είμαστε στην εποχή του GDPR. Τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα έγγραφα της τράπεζας, τα οποία τα υπογράφει είτε σε κάποιο υποκατάστημα, είτε εδώ πέρα, ανάλογα με ποιο έγγραφο αφορά. Αυτό ουσιαστικά για να γίνει πιο οικείο το αντικείμενο αυτός ο κόσμος. Τώρα, είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι η ομάδα αποτελείται από 25 άτομα, τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Συγκρού. Υπάρχουν και δύο καταστήματα, το οποίο το ένα είναι στη Θεσσαλονίκη και το άλλο είναι στη Ρόδο, αρχικά. Του χρόνου νομίζω ότι θα είμαστε, όχι νομίζω, πιστώ ότι θα είμαστε και στην Κρήτη, να καλύψουμε και τον Νότο. Ο κύριος όγκος των ανθρώπων εδώ πέρα προέρχεται από την τραπεζική αγορά. Είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι ασχολιόταν με συνεργασικά δάνεια και πριν ξεκινήσει την συνεργασία με την ΕΜΕΣ. Ήταν από κεντρικές υπηρεσίες τραπεζών που είχαν σχέση μόνο με συνεργασικά δάνεια. Αξίζει τον κόπο να πούμε ότι τα άτομα τα οποία ουσιαστικά παρτίζουν την εταιρεία έχουν μεσολαβήσει και έχουν διεκπαιρεώσει σχεδόν πάνω από 4.000 συνεργασικά δάνεια. Είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό να σας πω και τα μεγέθη της εταιρείας για να καταλάβει κάποιος τι ακριβώς κάνουμε. Ότι στην εταιρεία μεσοσταθμικά έχουμε περίπου στους 50 με 70 ενδιαφερόμενους νέους πελάτες την ημέρα που προέρχονται από διάφορες πηγές. Εκ των οποίων αυτοί μετασυρώνονται σε εκταμιεύσεις γύρω στα 8 με 9 εκατομμύρια σε ποσά το μήνα. Αυτή τη στιγμή εκταμιεύουμε σε γασκαδάνια. Τον περασμένο μήνα, τον μήνα τον Μάιο, ξεπεράσαμε τα 8,5 εκατομμύρια εκταμιεύσεις και αυτό το μήνα το οποίο διανύουμε νομίζω θα ξεπεράσουμε τα 9,5 εκατομμύρια που ενδεχομένως να αγγίξουμε και τα 10. Αυτό αναλογεί περίπου ένα 10% μερίδιο αγοράς. Πέρσι ήμασταν περίπου στο 7,5% σαν μερίδιο αγοράς πανελλαδικά ανάμεσα στις 4 συντονικές τράπεζες και αυτό από ό,τι φαίνεται θα αυξηθεί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω μας έχεις κατατοπίσει πλήρως. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα πω πιο απλά, έτσι όπως τα καταλαβαίνω και εγώ, για να τα καταλάβεις όλος ο κόσμος. Στην ουσία, δεν γνωρίζει βασικά ο περισσότερος κόσμος ότι ακόμα και σε μία τράπεζα, ας πούμε, πας σε μία από τις μεγάλες τράπεζες, όταν πας εσύ για δάνειο, στην ουσία πας σε ένα μικρότερο, ας το πούμε έτσι, κατάστημα μέσα στην τράπεζα, το οποίο κάνει αυτήν ακριβώς τη δουλειά, αλλά με τη διαφορά ότι θα σε πάει μόνο στην τράπεζα που πας. Ενώ αντίθετα, όταν κάποιος έρθει σε σένα, δηλαδή στην IMS, εσύ θα κάνεις όλη την προεργασία που απαιτείται για το δάνειο και θα τον στείλεις στην σωστή τράπεζα. Άρα, στην ουσία, αυτό που με ρωτάει κιόλας πολλοί κόσμος και είναι καλύτερο να μας το πεις εσύ, γιατί να έρθει κάποιος στην IMS, γιατί να έρθει κάποιος στην εταιρεία, δηλαδή αυτήν εδώ, η οποία δεν συνεργάζεται, δεν έχει μία τράπεζα, έχει όλες τις τράπεζες, και να μην πάει μόνος του, να πάει ο κύριος Γιάννης, ξέρω εγώ, και να πει σε μία τράπεζα, γεια σας, έχω μέσα τις καταθέσεις μου, θέλω να πάρω αυτό το δάνειο. Η παρατήρηση όσο δεν ήταν πάρα πολύ σωστή και εύστοχη. Ο λόγος είναι ότι καταρχήν το δάνειο χορηγείται από την ίδια τράπεζα, δηλαδή στην τράπεζα απευθύνεται. Δεν απευθύνεται στην IMS. Είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε. Οπότε στην τράπεζα, η τράπεζα χορηγεί το δάνειο, δεν το χορηγεί καμία εταιρεία. Από εκεί και πέρα τώρα η διαφορά με ένα υποκατάστημα. Ο κόσμος θα έχει παρατηρήσει ότι τα καταστήματα δέχονται αυτή τη στιγμή, έχουν πολύ αυξημένο φόρτο εργασιών. Λειτουργούν 8 με 2, πενθήμερο. Θα πρέπει να προγραμματίσουν κάποιο ραντεβού, είναι δύσκολη γενικότερα η επικοινωνία. Μέχρι πρώτη μας υπήρχε οδηγία όπου θα πρέπει να λειτουργείται ο κάθε νέο υποκατάστημα με συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων δυναμικού λόγω συνθηκών, λόγω COVID-19 δηλαδή.
Πλέον δεν υπάρχει αυτό. Παρά τα αυτά, η τραπεζική αγορά θα έχει διαπιστώσει ο κόσμο στο τελευταίο χρονικό διάστημα μειώνει συνέχεια τα καταστήματα και θα συνεχίσει να μειώνει στα πλαίσια εξυγίανση τραπεζική αγορά. Το ένα κομμάτι έχει σχέση με τα κόκκινα δάνεια, τα λεγόμενα NPL, τα οποία ακούει ο κόσμο, τα οποία το χαρτοφυλάκιο τραπεζών έχει μεταβαστεί σε άλλε εταιρείε. Το δεύτερο κομμάτι είναι να μειώσουν το λειτουργικό κόστο. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια, πέρα από κεντρικέ υπηρεσίε, μειώνουν και υποκαταστήματα. Πολλά προϊόντα θα προωθούνται πλέον digital. Ήδη αρκετές τράπεζες μπορούν να χορηγήσουν ένα δάνειο καταναλωτικό χωρίς κάποιος να απευθυνθεί σε κάποιο κατάστημα, το σπίτι του. Από ό,τι έχω ενημερωθεί πρόσφατα, έχουν ξεκινήσει και επαγγελματικά δάνεια να λειτουργούν με τον ίδιο τον τρόπο ή ενδεχομένως μια προσωπική κάρτα. Το στεγαστικό δάνειο όμως, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το προϊόν αυτό, γιατί ουσιαστικά είπαμε και νωρίτερα θα συμβαδίζει μαζί μας και ενδεχομένως μπορεί να είναι και το πιο μεγάλο project το οποίο μπορεί να κάνουμε σαν φυσικά πρόσωπα. Και είναι και το σπίτι μας, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι ότι απλά θα βάλω δύο δικαιολογητικά ουσιαστικά και να δω αν τυχόν πάρω μια οικονομική προέκληση ή όχι. Πρέπει κάποιος να δει ακριβώς τι προϊόν του ταιριάζει. Να του γίνουν και οι ΑΕΝΙΣ, τι πρέπει να πει το χρηματικό, πώς λειτουργεί το παλιό το χρηματικό σύστημα που πέρασε στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει, είναι βασικά στοιχεία. Πού ήταν τα επιτόκια ιστορικά, πού τι να πάνε. Κανένας δεν μπορεί να κάνει πρόληψη στην οικονομία μας. Θέλουμε βάσει τη ιστορία ουσιαστικά. Μόνο για το βραχυπρόθεσμο μέλλον μπορούμε να κάνουμε πρόληψη. Από εκεί πέρα, τι είναι σταθερό, τι είναι κειμενόμενο, τι είναι ευρυδικό. Όλα τα προϊόντα. Ποια είναι τα έξοδα, τα εφάπαξ και τα περιοδικά τα οποία σχετίζονται με τον δάνειο. Όλα αυτά τα πρέπει να τα γνωρίζει. Το δεύτερο είναι ότι τα καταστήματα λέω 2 η ώρα, εμείς. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πελατών μας, το δικό μας γραφείο μας, είτε διαζώσεις είτε εξ αποστάσεως μπορούμε να γίνει μετά τις απογευματινές ώρες. Λειτουργούμε σαφώς πενθήμερο, δεν εργαζόμαστε από το Κυριακό, αλλά σκεφτείτε ότι εδώ θα υπάρχει ένας σύμβουλος όπου θα συντονίζει όλες τις ενέργειες. Υπάρχει ένα τμήμα back office το οποίο αποτελείται από 14 άτομα και μπορούν σε κάθε ένα βήμα να είναι προάκτιβοι σε όλη τη διαδικασία, αλλά να υπάρχει ο συντονισμός από το σύμβουλο που και θα έχει έρθει σε εξαρχής επαφή με τον ενδυνάμει πελάτη, ενδυνάμει δανειολήπτη, για να τον ενημερώνει όλα τα βήματα και να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Οπότε στην ουσία είναι πιο ευέλικτημένη η διαδικασία μέσω της AMS και λόγω ωραρίου και λόγω εξειδίκευσης προσωπικού, έτσι. Γιατί και εγώ δηλαδή που ήθελα να κλείσω ραντεβού για τράπεζα είναι σχεδόν αδιανόητο. Είναι δύσκολο. Πραγματικά. Μπορεί να γίνει. Εντάξει. Θέλει τρόπο. Υπάρχει πρόβλημα. Συγκεκριμένες ημέρες υπάρχει αυξημένος όγκος εργασιών στα καταστήματα τραπεζών. Αλλά εγώ δίνω ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός, όχι τόσο πολύ στο ποια ώρα θα πάει να απευθυνθεί. Είναι και αυτό σημαντικό. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι. Το λέω πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου, δεν έχουμε ανακαλύψει τον τροχό. Το έχουμε ανακαλύψει ευτυχώς πάρα πολλά χρόνια νωρίτερα από εμάς. Οπότε ουσιαστικά είμαστε μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, το οποίο αυτό ουσιαστικά το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μεταλλεπαδεύσουμε τη γνώση και την εμπειρία που έχουμε προς το αντικείμενο. Δεν γνωρίζω κάποιον στεγαστικό σύμβουλο ενός υποκαταστήματος ή ενδεχομένως διευθυντή να έχει μεσολαμπήσει για χιλιάδες στεγαστικά δάνεια όπως μεσολαμβήσουμε εμείς. Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε περιπτώσεις. Σαφώς πλέον με τα χρόνια, με την πάρα του χρόνου, έχουμε τεχνικές και νομικές γνώσεις, γιατί όλα αυτά σχετίζονται με το στεγαστικό δάνειο. Δεν αφορά μόνο τα οικονομικά στοιχεία, είναι και το ακίνητο εξασφάλιση που μπορεί να βάλει κάποιος. Οπότε, εμείς με τη γνώση και την εμπειρία την οποία έχουμε, ουσιαστικά προσπαθούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, στην εκταμείωση του δανείου. Έτσι ακριβώς μας πληρώνει και η τράπεζα. Η τραπεζική αγορά δεν μας πληρώνει επειδή θα προωθήσουμε ένα δάνειο, θα μας πληρώσει επειδή θα εκταμιευθεί ένα δάνειο. Γι' αυτό και είναι σημαντικό στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή να τονίσουμε στον κόσμο ότι ωραία, πολλοί κόσμος έχει απορία, πολύ ωραίο αυτό για να είναι αληθινό. Πού προκύπτει ουσιαστικά άμεσα ή έμεση μια επιβάρυνση σε μένα σαν αντιλήπτη, για ποιο λόγο να συμπληρώσει σαν μια τράπεζα. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, τα υποκαταστήματα τραπεζών είναι σημεία απόδοσης τραπεζικών προϊόντων τα οποία είναι πολύ αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τα οποία οι τράπεζες
ασχολούνται με διάφορες εργασίες, αλλά πέρα από το ταμείο για να εξυπηρετούν και προσπαθούν με κύριους τρόπους να αποτρέψουν τον κόσμο να απευθύνεται σε ταμεία πλέον, προωθούν ασφαλιστικά και τραπεζικά προϊόντα. Σε εμάς γίνεται ακριβώς το ίδιο σε συγκεκριμένο προϊόν, όπως είναι το τσεραστικό δάνειο, με την διαφορά ότι δεν έχουμε λειτουργούς όπως είναι την τράπεζα. Μας πληρώνουν μόνο το αποτέλεσμα. Οπότε έτσι προκύπτει και η δικιά μας η αμοιβή από την τραπεζική αγορά, έτσι λειτουργεί και είναι γνωστό στην ευρύτερη αγορά στο εξωτερικό. Λογικό μου ακούγεται αυτό. Δηλαδή είναι σαν να έχει η τράπεζα έναν outsourcer, ας πούμε, τον οποίο πληρώνει όταν και αν του επιταμιευθεί το δάνειο, παρά να έχει ένα ολόκληρο branch τραπεζικό, το οποίο θα περιμένει να πάει, ας πούμε, ο κύριος Γιάννης που είπε πριν, μία φορά στη ζωή του ενδεχομένως. Γιατί όπως είπαμε, είναι πολύ μεγάλο το project. Έτσι ώστε να πάρει ένα δάνειο. Άρα, ναι, μεν καταλαβαίνω ότι εκλειτώνει τα κόστη, τα λεγόμενα λειτουργικά. Δεν έχει αυτό που λένε overhead και στις επιχειρήσεις. Αλλά αυτό που επίσης καταλαβαίνω, λόγω του πολύ καλού due diligence που γίνεται εδώ πέρα, και τα δάνεια τα οποία καμιεύεται έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό που βγαίνουν NPL ή τουλάχιστον να καθυστερούν, ας το πούμε έτσι. Είναι σημαντικό γιατί δεν αναλογούμε αρκετό χρόνο εξ αρχής με τον πελάτη όταν τον ενημερώνουμε ως φορά τη διαδικασία στη δόση, αυτό που αναφέραμε εξ αρχής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Όταν γίνεται οικείο το προϊόν, μπορεί κάποιο να αντιληφθεί και να πάρει αυτό το οποίο του ταιριάζει. Είναι σημαντικό. Οπότε τι τη δίνουμε, εμείς δίνουμε όλη την πληροφόρηση και τη γνώση να γίνει οικείο με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων τελικά να παίρνουν χαμηλότερο ποσό δανείο από αυτό που αρχικά επιθυμούσαν. Όχι γιατί δεν είχε εκτεθεί από την τραπεζική αγορά, γιατί ήδη πήραν την απόφαση να έχουν μία δόση που να μπορούν να το αποξέλθουν και αύριο, όχι μόνο σήμερα, γιατί όπως είναι η διαμορφωμένη ζωή μας, οι ανάγκες συνήθως αυξάνονται και δεν μειώνονται. Όταν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί κάθομαι στη μεριά του Δανειολήφτη, στην καρέκλα του Δανειολήφτη, κάθομαι εδώ και 17 χρόνια. Όταν ξεκίνησα, ήμουν ελεύθερος, σε συνεχεία παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, το αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις μου να αυξηθούν. Ευτυχώς, το έκανα φυσικά για τους πελάτες, έκανα και στον εαυτό μου. Αγόρασα ένα σπίτι, όχι αυτό ενδεχομένως που επιθυμούσα, αλλά αυτό που μπορούσα. Προσάρμοσα ουσιαστικά τα θέλω στο χώρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι και που έχει σαν αποτέλεσμα πλέον, έχοντας διαμορφώσει μια τραπεζική παιδεία στο Ιδρύμα του Δανειολήφθη, αυτή που έλειπε στο παρελθόν, στη δεκαετία του 2000, πλέον, ναι, από ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον, από τους ίδιους τους πελάτες, δεν έχουν καθυστερήσει τα δανειά τους. Και σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουμε και after sales για οτιδήποτε χρειαστεί οποιοδήποτε πελάτης, είτε γιατί προκύψει μια δυναμία, γιατί υπάρχει τρόπος να τα απεξέλθει οτιδήποτε χρειαστεί. Ξεκινάμε ένα project έχοντας κάποια δεδομένα, όμως υπάρχουν διάφορα πρόοπτα στη ζωή μας. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς μπορούμε να απεξέλθουμε στη δόση μας. Αυτό το οποίο μπορεί να είναι για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο ή μπορεί να είναι κάτι μόνιμο το οποίο να αλλάξει. Υπάρχουν εμείς πάντα στην τραπεζική αγορά. Δεν γνωρίζει ο κόσμος. Εμείς, όχι μόνο σε αυτό το σημείο, το οποίο θα απευθυνθεί ένας πελάτης σε τον υστέρο μετά την εκταμείευση, να τον πληροφορήσουμε για το τι υποχρεώσεις και πέρα από τις υποχρεώσεις τι δικαιώματα έχει με βάση την ενεργειακή του σύμβαση, είναι σημαντικό να του ενημερώνουμε να πάσει όλη στιγμή και πώς είναι και τα προϊόντα στην τραπεζική αγορά. Γιατί ενδεχομένως να έχουν διαφοροποιηθεί τα προϊόντα από τότε που έχει χορηγήσει η τράπεζα το δάνειο και να επιθυμεί να τροποποιήσει, να αλλάξει το προϊόν του στην ίδια την τράπεζα. Γιατί πλέον μπορεί να έχει πιο ελκυστικά ενδεχομένως προϊόντα η τραπεζική αγορά, η ίδια τράπεζα, και είναι πολύ απλά να το αλλάξει. Πάντα να προσαρμόζουμε το δάνειό του στις τρέχουσες ανάγκες. Άρα αυτό που. Και εγώ αυτό δεν το ξέρω, δηλαδή, και εγώ μαθαίνω σιγά σιγά και εγώ έτσι, όσο γνωριζόμαστε. Παρόλο που γνωριζόμαστε από το 2016, να πούμε την αλήθεια, δηλαδή έχουμε μια συνεργασία. Εμένα αρχικά μου είχε κάνει πάντα εντύπωση το γεγονός ότι αν ας πούμε έρθει κάποιος με ένα δάνειο που έχει ένα επιτόκιο. Αληθινά, θα πω αληθινά νούμερα που έχουν γίνει, ας πούμε, 3,5%. Μέσω της IMS είχε πάρει καλύτερο επιτόκιο από την τράπεζα, το οποίο μου έκανε πολύ θετική βέβαια εντύπωση και στον ίδιο έκανε θετική εντύπωση και γι' αυτό το προχώρησε. Και αυτό ήταν αρχικά κάτι που ξέρεις, όλοι είναι σκεπτικοί στην αρχή για το πώς μπορεί να γίνει και το αν γίνεται. Εν τέλει, όχι απλά βγαίνει, υπάρχει κάτι άλλο που λέμε στον κόσμο, το γεγονός ότι υπάρχει ο τόπος ο οποίος θα τρέχει για 20-30 χρόνια, ένα μεγάλο project το δάνειο για σπίτι.
Υπάρχει χώρος για να βγάλει χρήμα και η τράπεζα και υπάρχει χώρος βέβαια να βγουν, να βγάλετε και εσείς χρήματα και όλοι, δεδομένου ότι αφενός γλιτώνουν τα κόστη του καταστήματος, αφετέρου έχετε ελέγξει αρκετά, ίσως και καλύτερα από την ίδια την τράπεζα, δεδομένου ακριβώς του φόρτου εργασίας που έχουν. Δηλαδή δεν ξέρω πόση ώρα μπορεί να κάτσει κάποιος στην τράπεζα μέχρι να το μιλήσουμε, το πρέπει να κάνει 2-3 συνεδρίες όσες χρειαστεί, έτσι. Αυτό που ήθελα να μας πεις είναι το όντως το πώς μπορεί το επιτόκιο να είναι καλύτερο σε ένα δάνειο που καμιεύεται από την ΕΜΕΣ. Είναι επειδή είναι καλύτερο το προϊόν, είναι πιο, πώς να το πω, πιο tailor-made, ας το πούμε, κατασκευασμένο πάνω στον πελάτη ή υπάρχει, ας πούμε, αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη που έχει η τράπεζα στα δάνεια που τη στέλνετε, οπότε σου λέει μπορώ να κάνω και κάτι καλύτερο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το γεγονός ότι το στρατιωτικό δάνειο δεν είναι ένα προϊόν το οποίο να μπορεί κάποιος να πάει να δει αν θα μπορώ να πάρω 0-0-1 παρακάτω ενδεχομένως, γιατί η ίδια η τράπεζα χορηγεί το δάνειο. Ποτέ δεν βγήκαν ουσιαστικά με προβολή στην αγορά διαφημίζοντας ότι ναι, έχουμε τα χαμηλότερα δάνεια. Τα χαμηλότερα επιτόκια, συγγνώμη. Το χαμηλότερο επιτόκιο το έχει η τράπεζα. Δεν το έχει έμεινες. Η τράπεζα χορηγεί το δάνειο. Όσον αφορά τη δικιά μας διαμεσολάβηση, μπορούμε ουσιαστικά έχοντας πλήρη εικόνα για όλα τα προϊόντα που έχει η τραπεζική αγορά και για κάποιες εκτόσεις που μπορούν να προκύψουν με βάση το προφίλ και τα χαρακτηριστικά ενός πελάτη, να προσαρμόσουμε ουσιαστικά το προφίλ σε μια τράπεζα που ενδεχομένως να μην έχει συνεργασία, ώστε να πάρει το χαμηλότερο δυνατό δάνειο. Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνει κάποιος να γνωρίζει όλη την τραπεζική αγορά να απευθυνθεί. Οπότε, χαρακτηριστικό παράδειγμα θα πω. Ήταν πριν κάποιους μήνες, ήταν ένας επιχειρηματίας τέλος πάντων που είχε πάρα πολύ καλή συνεργασία με μια συγκεκριμένη τράπεζα. Είχε πάρα πολύ μεγάλη καθεδρική σχέση αλλά και χορηγητική σχέση, όχι ο ίδιος σαν φυσικό πρόσωπο αλλά οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Και έμαθα για εμάς μέσω ενός κάποιου συναδελφού του τέλος πάντων. Είχε ήδη απευθυνθεί σε μια τράπεζα και πάρει μια οικονομική προέλευση ένα αρκετά μεγάλο ποσό δανείου. Με κάλεσε στο τηλέφωνο και χαρακτηριστικά ήταν εκεί μαζί στη συνάντηση. Του λέει: ό,τι και να έχει πάρει, το επέμεινε στον αδελφό του και φίλο του. Του λέει: θέλω πρώτα να επικοινωνήσει λιγάκι μαζί με την AMS. Ήρθαμε σε επικοινωνία μαζί του. Εγώ αυτό το οποίο ανάφερα είναι ότι μπορεί να χάσει ένα τέταρτο από τη ζωή του, αλλά ενδεχομένω να επιβεβαιώσει. Να χάσει ένα τέταρτο, στο οποίο στη χειρότερη περίπτωση θα επιβεβαιώσει ότι υπάρχει το καλύτερο δυνατό προϊόν. Αυτό το οποίο έχει λάβει ήδη. Ή επειδή η διαφορά του επιτοκίου είναι πολύ σημαντική όταν μιλάμε για μεγάλα ποσό δανείου, γιατί ο τόπος είναι συνάρτηση του επιτοκίου και του κεφαλαίου που αναζόμαστε, οπότε εκεί να κερδίσει πολλές χιλιάδες ευρώ. Όντως, τελικά συνεργαστήκαμε με το συγκεκριμένο το κύριο, το χορηγήσαμε ένα αρκετά υψηλό δάνειο, το χορηγήσαμε δεύτερο δάνειο. Για την επισκευή ενός ακινήτου. Χορηγήσαμε στην αδελφή του και τώρα έχουμε απευθυνθεί ήδη σε μια τράπεζα για να πάρει και τρίτο δάνειο. Οπότε αυτό θέλω να το πω έχοντας πολύ καλή συνεργασία και σχέση με μια συγκεκριμένη τράπεζα. Είχε ήδη πάρει οικονομική προέγγιση νωρίτερα. Ελπίζω το σημερινό μας επεισόδιο να ήταν διαφωτιστικό για πάρα πολλούς από εσάς οι οποίοι με ρωτάτε καθημερινά διάφορα πράγματα τα οποία έπρεπε να υποθούν και να τα ακούσετε από τον ίδιο τον ιδρυτή της IMS και το πώς αυτά έρχονται και δένουν στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το κανάλι. Έτσι λοιπόν, όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, μέσα από την πορεία αυτής της εκπομπής, το δάνειο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες για κάποιον που ξεκινάει την καριέρα του στο real estate. Έτσι, το κανάλι αυτό, σε συνεργασία με την εταιρεία IMS, εγγυάται και για εσάς τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς αναφορικά με τα δάνεια, χωρίς καμία μα καμία επιβάρυνση. Αν είδατε το επεισόδιο, έχετε ήδη καταλάβει γιατί. Και επειδή σίγουρα θα σας έχουν δημιουργηθεί και εσάς απορίες, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Instagram, όπου εκεί ανεβαίνουν stories που απαντούν τα θέματα που δεν μπορούμε να αναπτύξουμε στα πλαίσια των επεισοδίων αυτής εδώ της εκπομπής. Οπότε, αν θέλετε απλά να δείτε περισσότερο υλικό γύρω από το real estate ή απλά να πείτε ένα γεια, ακολουθήστε μας στο Instagram. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που είδατε αυτό εδώ το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο.